Κώστας Λούμος, πρόεδρος του Σωματείου Καλλιτσό. Γεια σας κύριε πρόεδρε, να μας πείτε λίγα λόγια τι κάνετε σήμερα και το Σωματείο Καλλιτσό εδώ στην Τρίπολη. Το Σωματείο Καλλιτσό στα πλαίσια μιας πανελλαδικής δράσης υλοποιεί σήμερα μετά τα Γιάννενα τη δεύτερη δράση, ενημερωτική δράση στην Τρίπολη. Είμαστε από το πρωί εδώ στην πλατεία Αγίου Βασιλείου και ενημερώνουμε τον κόσμο για την ψωρίαση και για τις συνέπειες στην καθημερινότητα του ασθενούς. Βασικό μας μέλημα είναι να ενημερώσουμε ότι η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική, αυτός ο μύθος που συνοδεύει την πάθηση αυτή, και βεβαίως να υποστηρίξουμε και να προβάλλουμε την ψυχολογική υποστήριξη που το σωματείο μας προσφέρει στα μέλη του, ψυχολογική υποστήριξη που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε αυτά τα χρόνια. Ψυχολογική υποστήριξη η οποία είναι δωρεάν για τα μέλη, όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τα μέλη μας. Στη γραμμή, την τηλεφωνική γραμμή που υπάρχει, το 801 11 772 777, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με χρέωση μιας αστικής μονάδας, να αφήσει τα στοιχεία του και η σύμβουλος ψυχικής υγείας του Καλλιτσό θα επικοινωνήσει μαζί του προκειμένου να βρουν το χρόνο να συζητήσουν για ό,τι τον απασχολεί με αφορμή την ψωρίαση και με προεκτάσεις στην καθημερινότητά του. Κάτι διάβασα ότι υπάρχει και μία δράση με ένα μπουφάν και... Ναι, είναι κάποια ειδικά ρούχα, κατασκευής ειδικά, τα οποία... φορώντας τα, δίνουν την αίσθηση σε αυτόν που τα φοράει πώς νιώθει το δέρμα του ασθενής με ψωρίαση. Πώς είναι αυτό το ξερό δέρμα που τραβάει τον, κατά κάποιο τρόπο νιώθει σε αυτό το τράβηγμα. Mm-hmm. Αυτά τα μπουφάν τα έχουμε στο περίπτερό μας και μπορεί όποιος θέλει να τα φορέσει ώστε να νιώσει, να πάρει μια ιδέα πώς νιώθουμε εμείς οι ασθενείς με ψωρίαση. Έχετε μια εικόνα πανελλαδικά πόσο είναι αυτό το φαινόμενο, πόσο απασχολείται ως Έλληνας? Βεβαίως, είναι η στατιστική λέει 2 με 3% του πληθυσμού. Άρα εκτιμούμε ένα ποσό περίπου, ένα πλήθος περίπου 300.000 ατόμων, 200 με 300.000 ατόμων υποφέρει από ψωρίαση. Και δεν είναι η ψωρίαση, να σας σημειώσω, είναι και η ψωριασική αρθρίτιδα που προσβάλλει το 1/3 των ασθενών τουλάχιστον με ψωρίαση. Οπότε αυτό είναι ακόμα ένα επιβαρυντικός παράγοντας που δυσκολεύει την καθημερινότητα του ασθενού. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.